Ένα μα κανένα ρατσισμό σε κανένα επίπεδο. Το επόμενο κεφάλαιο με βρίσκει μόνη μου. Και... ευχαριστώ, τα λες μόνη σου. Ευχαριστώ, πες τα για μένα. Είμαι απογοητευμένη. Όχι, συγγνώμη. Ωραία. Ναι, εντάξει, είμαι μόνη μου, είμαι καλά. Η ζωή προχωράει και εγώ μαζί της. Αν τώρα σας κάνανε μια πρόταση γάμου, θα σκεφτόσασταν πάλι να ξαναφορέσετε νεφικό? Εννοείται. Φυσικά. Ένας άνθρωπος το έχει κάνει δύο φορές, το κάνει και τρίτη. Α, είστε τολμηροί. Τι να κάνω, δηλαδή ξέρεις, θα το δεις εξαμαρτήν έγινε. Τώρα πάει για τρεις τετράκις. Πλάκα κάνω. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πραγματικά, το σκεφτόμουν. Δεν ξέρω. Νωρότερη ελευθερία για μια γυναίκα. Γάμο. Κοίταξε, μπορεί να τη διατηρήσει την ελευθερία και μέσα στη σχέση σου. Υποτίθεται δεν σε καταπιέζει. Αν είσαι καλά, υποτίθεται έτσι. Το λέμε ξιδανικευμένα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει, μην το λες. Τόσες σχέσεις είναι που πάνε καλά. Επειδή σε βλέπω λίγο πικραμένη τώρα τελευταία, στο βραδερφέ. Η εκπομπή έχει να κάνει με την Αθήνα, λέγεται Ελλάδα Athens.